Μέσα από τα χέρια τους βλέπουν να ξεγλιστράει το όνειρο ενός ιδιόκτητου σπιτιού χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Ακόμη κι αν κατάφεραν να εξασφαλίσουν το δικό τους σπιτικό, μια σειρά από εξελίξεις οδήγησε στην απώλεια της πρώτης κατοικίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, από το 2005 έως το 2021 το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στη χώρα μας υποχώρησε από το 84,6% στο 73,3%, χάνοντας 11,3 μονάδες. Ένα εκρηκτικό κοκτέιλ οδήγησε στις εξελίξεις. Αυτό οφείλεται σε τρεις παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι οι πληστηριασμοί. Η απορρόφηση αρκετών ιδιοκτησιών σαν κατοικία από τους πληστηριασμούς. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η απαξίωση των ακινήτων λόγω ηλικίας. Και ο τρίτος παράγοντας είναι όλο το διάστημα της οικονομικής κρίσης δεν υπήρχε εύκολη χρηματοδότηση. Οι στρόφιγγες από τις τράπεζες είχαν κλείσει. Τα καινούργια ζευγάρια δεν θέλουν να μπουν στο ρίσκο του τραπεζικού δανεισμού, γιατί οι τράπεζες πλέον δανείζουν και απαιτούν από αυτόν που παίρνει το δάνειο να βάζει και δικά του κεφάλαια. Το κλίμα ανασφάλειας που βιώνουν όσοι διαθέτουν σπίτια ή επιθυμούν να αποκτήσουν μια στέγη για την οικογένειά τους αποτυπώνεται στον τομέα αγοράς ακινήτων. Με το δύσκολο χειμώνα που μόλις ξεκίνησε, δεν προδιαγράφονται οι καλύτερες συνθήκες για τη συνέχεια, αφού επικρατεί ανασφάλεια. Για να υπάρχει αύξηση του αριθμού της ιδιοκατοίκησης, θα πρέπει να υπάρχει το αίσθημα της ασφάλειας των συναλλαγών σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Δηλαδή ότι τα επόμενα χρόνια που θα ακολουθήσουν δεν θα προκύψει κάτι αβέβαιο για να μην μπορεί να ανταποκριθεί ο δανειολήπτης, αυτός που αγόρασε το σπίτι με δάνειο, δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στην πληρωμή των δόσεων. Η επέλαση της πανδημίας, την οποία διαδέχτηκε το χτύπημα της ενεργειακής κρίσης, ήρθε να φρενάρει εκ νέου την ανέγερση νέων κατοικιών την ώρα που είχε βγει από τον πάγο η οικοδομική δραστηριότητα. Όλο το διάστημα της περασμένης περίοδου της οικονομικής κρίσης δεν υπήρξε ανοικοδόμηση. Δεν υπήρξαν νέες κατασκευές για να τροφοδοτήσουν την αγορά με διαμερίσματα. Μόλις ανάκαμψε λίγο η εργολαβική δραστηριότητα μετά από την οικονομική κρίση, μας έρχεται η ενεργειακή κρίση. Δυσκολίες, σύμφωνα με τους παράγοντες της αγοράς ακινήτων, δημιουργεί και η μη επέκταση του σχεδίου πόλης.